Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας το μέλος της ΔΚΠΑΟ, ο κ. Γιάννης Σιωπίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα ορέστια 2016, καθώς η Ορεστιάδα γιορτάζει φέτος τα 93 χρόνια, τα γενέθλιά της μάλλον, τα 93 χρόνια. Ο κ. Σιωπίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος μεγάλου μέρους της συγκρότησης του προγράμματος, με γνωστό την υψηλή αισθητική που έχει, συνέβαλε ώστε τα φετινά ορέστια να έχουν μια άλλη πινελιά και θα θέλαμε, κύριε Σιωπίδη, να σας ευχαριστήσω καταρχήν που είστε εδώ και να μας πείτε τι θα περιέχουν τα φετινά ορέστια. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ορέστια λοιπόν, 2016, η πόλη μας τιμά τους προγόνους της, τιμά τους ανθρώπους που ίδρυσαν αυτή την πόλη, που έμειναν εδώ σε δύσκολες συνθήκες, αγωνίστηκαν και απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την όμορφη πόλη μας όπως είναι στη σημερινή της μορφή. Οι εκδηλώσεις των ορεστίων, γι' αυτό και φέτος, τις εκδηλώσεις τις έχουμε αφιερώσει στο παρελθόν και στο μέλλον. Τιμούμε τους ανθρώπους που έδωσαν ό,τι μπορούσε ο καθένας από το παρελθόν για να βάλει τις βάσεις τους, για να συνεχίσουμε εμείς και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας στο μέλλον να βοηθήσουν στην πορεία αυτής της πόλης. Πόσες μέρες θα κρατήσουν, κύριε Σιωπίδη, αυτές οι εκδηλώσεις και πού θα γίνουν? Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Παρασκευή 24 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή. Τρεις ημέρες, 24, 25 και 26 Ιουνίου, στο θεατράκι του Άλσους της Ανδριανούπολης, το γνωστό μας θεατράκι στα Πεύκα. Σας περιμένουμε κάθε βράδυ με ποικίλες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις μας αρχίζουν 9 η ώρα το βράδυ ακριβώς. Όμως παράλληλα με αυτές τις εκδηλώσεις έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο στο θεατράκι στις 9 η ώρα. Να αναφερθώ την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, η εθελοντική μονάδα κινητής αιμοδοσίας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης θα βρίσκεται στην πλατεία της πόλης μας για όσους θέλουν να προσφέρουν στο δύσκολο αυτό και αξιόλογο έργο του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια διοργάνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Νέας Ορεστίας Άγιος Παντελήμων ο Ιαματικός. Επίσης θα διανέμουν φυλάδια κάτω στο θεατράκι στην είσοδο όταν θα έρχεται ο κόσμος. Στο υπαίθριο θέατρο η εκδήλωσή μας που θα αρχίσει στις 9 η ώρα. Ο δήμαρχός μας, ο κύριος Βασίλης ο Μαυρίδης, όπως κάθε χρόνο στα ορέστια, έτσι και φέτος, τιμά δύο ανθρώπους του πολιτισμού, τον κύριο Μαυρίδη Πασχάλη και τον κύριο Κολοκοτρώνη τον Γιώργο, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην σταδιοδρομία τους, στην διάρκεια της θητείας τους και ως ανεκπαιδευτικοί, αλλά όχι μόνο, και στα πολιτιστικά δρόμενα και στα ιστορικά δρόμενα της πόλης μας. Και στη συνέχεια, γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι η παρουσία σας εδώ όλων των ανθρώπων θα είναι τιμή για αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν τόσα πολλά στην πόλη μας. Και αρχίζει μετά ένα μεγάλο οδηπορικό, μουσικοχορευτικό, με τον τίτλο «Το ταξίδι του Ορφέα από τον Εύρο ως τον Ψιλορίτη». Τι θα περιέχει αυτό το ταξίδι? Θα είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση, όπως έτσι ξέρουμε να στείλουμε εμείς εδώ στην Ορεστιάδα, με πάρα πολύ μουσική και χορό από όλη την Ελλάδα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα δύο λύκεια της Θράκης, το Λύκειο των Ελληνίδων της Παράρτημα Νέας Ορεστιάδος και το Λύκειο των Ελληνίδων από την Ξάνθη. Επίσης, ο Σύλλογος Ποντίων Βορείου Εύρου, ο Διγενής, θα χορέψει τους ποντιακούς χορούς, έτσι για να ολοκληρωθεί όλη η εικόνα μουσικοχορευτική της χώρας μας. Αυτά είναι για την Παρασκευή. Το Σάββατο τι έχουμε? Το Σάββατο είναι μια άλλη μέρα. Επίσης και η Εκκλησία μας έχει προγραμματίσει πάρα πολλές εκδηλώσεις με λιτανίες και λειτουργίες και μνημόσυνα για τους προγόνους μας, για τους μάρτυρες της περιοχής μας, της Ανδριανούπολης και του Κάραγατς, για τους Ανατολικοθρακιώτες που θυσιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να ζούμε εμείς και να απολαμβάνουμε την πόλη μας έτσι όπως γνωρίζουμε. Επομένως έχει Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Ανδριανούπολη. Όσοι θέλετε να πάτε στην Ανδριανούπολη, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Είναι ένα μνημόσυνο στους προπατόρες μας. Το απόγευμα στις 7 η ώρα, αρχιερατικός εσπερινός για τη μνήμη των εν Ανδριανούπολη Αγίων, στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής και Αγίας Σκέπης. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί, να εκκλησιαστείτε και να απολαύσετε το υπέροχο θέαμα από εκεί, που, με θέα την Ανδριανούπολη.
τον προαύριο χώρο του Συλλόγου Απογόνων Καρακοτσιανών στις 7 η ώρα, μια ομιλία με θέμα μικρασιατική καταστροφή από τον ομιλητή τον κύριο Βασίλη Παραπαγγίδη, που συνδιοργανώνουν ο Απόγονος Καρακοτσιανών και η Βιβλιοθήκη η Ιστορική της Αδριανούπολης. Το βράδυ, 9 η ώρα, κεντρική εκδήλωση στο Θεατράκι, για πρώτη φορά στην πόλη μας, η νεοδρυθήσα χοροδία τετράφωνη των ενηλίκων της ΔΚΠΑΟ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο έργο, ο Μίκης ο Ερωτικός. Είναι αφιερωμένο στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, η εφηβική και η χοροδία των ενηλίκων. Η καλλιτεχνική διεύθυνση όλης της εκδήλωσης την έχει η διευθύντρια του οδείου μας, η Μαρία Δημητριάδου. Και πάμε τώρα στην Κυριακή που είναι καθιερωμένος εκκλησιασμός στους Αγίους Θεοδόρους. Γιατί οι εκδηλώσεις αυτές, κυρίως οι οποίες εκτός των πολιτιστικών χαρακτήρα έχουν κυρίως και λατρευτικό, όπως είπατε, για να αποδοθεί αυτή η τιμή στη μνήμη των ιδρυτών της πόλης. Τι έχουμε λοιπόν άλλο την Κυριακή? Ακριβώς. Μετά την Θεία Λειτουργία, στο σκοπευτήριο του Νεοχωρίου, θα γίνει αγώνα σκοποβολής από τον σκοπευτικό Όμιλο Ρεστιάδος. Όσοι επιθυμούν να πάνε να τους θαυμάζουν, να τους ενισχύσουν. Στο άρσος της Ανδριανούπολης στις 12 η ώρα το μεσημέρι γίνεται η 13η συνάντηση των απανταχού οριστιαδητών και φίλων. Να πάμε να τους δούμε, να τους συναντήσουμε. Από όλη την Ελλάδα θα συναντηθούν εδώ. Και το βράδυ στις... της Κυριακής, το τελευταίο βράδυ των εκδηλώσεων, είναι αφιερωμένο στην νεολαία, στο μέλλον της πόλης μας. Ένας νεαρός οριστιαδίτης συμπολίτης μας, ο Σταύρος ο Χαλιαμπάρας, που τώρα ξεκινάει τη σταδιοδρομία του και ανοίγει τα φτερά του για να πετάξει στο καλλιτεχνικό στερέωμα της πατρίδας μας. Ελάτε όλοι να τον ενισχύσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να τον χειροκροτήσουμε μαζί με την παρέα του, ντόπιοι καλλιτέχνες, στα πρώτα του βήματα τα καλλιτεχνικά. Πριν από τη συναυλία, η μπάντα της ΔΚΠΑΟ έχει ένα πρόγραμμα ετοιμάσει για 20 λεπτά να σας χειροκροτήσουμε. Εκείνη την ημέρα θα τιμηθούν και δύο καταξιωμένοι αθλητές του βόλεϊ, ο Γραμματικόπουλος ο Ηλίας και ο Κεμανετζής ο Στέλος. Θα τους τιμήσει ο Δήμος μας, ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Μαυρίδης, και αυτοί που πρόσφεραν στον τομέα του πολιτισμού, αθλητισμού, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Εκτός από τις εκδηλώσεις αυτές, κύριε Σοπή, θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως κάθε χρονιά βεβαίως. Εσείς από την επαφή σας με τον κόσμο βλέπετε οι σύλλογοι να ανταποκρίνονται με ευχαρίστηση στη συμμετοχή, να συμμετέχουν στα ορέστια και... Ειδικά οι νεότεροι, πώς βλέπετε τον κόσμο? Δηλαδή, είναι έτοιμος ο κόσμος, ειδικά που πλαισιώνει τους συλλόγους, να δείξει αυτό που κάνει όλο τον χρόνο στα ορέστια της πόλης, στις γιορτές της πόλης? Όλος ο κόσμος κάθε χρόνο περιμένουν με μεγάλη αγωνία τα ορέστια. Είναι ένα πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο και όπως αναφέραμε, έχουμε προγραμματίσει και εκδηλώσεις που να απευθύνονται και στη νεολαία. Έτσι έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις με έκθεση αγωνιστικού αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας από την διοργάνωση Φίλων Λέσχης 4x4 της Ορεστιάδος που θα γίνει στον κεντρικό δρόμο της πόλης μας. Καθ' όλη τη διάρκεια των ορεστίων το μουσείο μας θα είναι ανοιχτό από τις 10 με 1 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 9 να το επισκέπτονται όσοι είναι επισκέπτες εκείνη την εποχή στην πόλη μας. Επίσης θα υπάρχει από μια έκθεση φωτογραφία στην κεντρική πλατεία από την νεοσυσταθήσα φωτογραφική ομάδα της Ορεστιάδος με θέμα «Ματιές του τόπου μας», με πολύ ωραίες φωτογραφίες από όλη την περιοχή της πόλης μας. Ελάτε να τους θαυμάσετε, για 3 μέρες θα είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επίσης, απέναντι από το Μασούτι, εκεί θα έχει μια άλλη έκθεση από το Σύλλογο Καραγκατσιανών με θέμα «Τρένο πορεία ζωής». Πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν κινήσεις που θέλουμε να προσελκύσουμε όλες τις ηλικίες, όλα τα ενδιαφέροντα των πολιτών μας. Πράγματι, συμπεριλαμβάνουν τα ορέστια φέτος μια ποικιλία εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει να πάει σε όλες ή να πάει σε όποιο του αρέσει. Και εμείς ως τηλεόραση θα συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο αφού επικοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αξίζει να το δουν όχι μόνο οι δημότες, οι επισκέπτες, αλλά και όσοι κάτοικοι, όσοι μας ακούν τηλεθεατές, να επισκεφτούν την Ορεστιάδα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο πρόγραμμα που μπορούν να επιλέξουν τι θα δουν.
Αυτό το τριήμερο λοιπόν σας καλούμε όλους. Η παρουσία σας, όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι τιμή στους προγόνους μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα σε αυτήν την όμορφη πόλη, την οποία αγαπάμε και την έχουμε στην καρδιά μας. Σας περιμένουμε όλους στις εκδηλώσεις μας.